Από το κακό στο χειρότερο, οι εμφανίσεις του Πας Γιάννενα στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με συνέπεια 8 αγωνιστικές πριν τη λήξη της περίοδου, οι ελπίδες για άνοδο να έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Το ισόπαλο 0-0 στο Εθνικό Στάδιο με αντίπαλο την Νίκη Βόλου επιβεβαίωσε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την κακή αγωνιστική κατάσταση της ομάδας. Μπορεί βέβαια τόσο ο τεχνικός του ΠΑΣ όσο και ο Αλέξης Κούγιας να επιμένουν στα κακά αποτελέσματα των εργομετρικών εξετάσεων που αποδεικνύουν ότι όντως μέχρι τα Χριστούγεννα δεν είχε γίνει καμία σοβαρή δουλειά στον τομέα της φυσικής κατάστασης. Ωστόσο το επιχείρημα αυτό έχει καταντήσει αστείο αφού δεν χρειάζεται να είναι μια ομάδα στο επίπεδο της Μάντσεστερ ή της Ρεάλ για να καταβάλει την αντίσταση της προοδευτικής ή της Νίκης Βόλου. Η ουσία είναι ότι μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα ο ΠΑΣ δεν έχει αξιώσεις ούτε και ελπίδες για άνοδο. Βαθμολογικά βέβαια υπάρχουν ελπίδες, σε καμία περίπτωση όμως με την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται δεν μπορεί να έχει επιπλέον απαιτήσεις. Όσο γρηγορότερα το αντιληφθούν όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τόσο καλύτερα θα είναι για την ομάδα αφού δίνεται η μεγάλη ευκαιρία να προσαρμοστούν όλοι στις απαιτήσεις του επόμενου πρωταθλήματος. Οι σημαντικότερες φάσεις στο χθεσινό παιχνίδι έγιναν στα τελευταία λεπτά. Στο 90 ο Κατερίνης από κανονική θέση πλάσαρε εύστοχα τον Γκίτκο, όμως ο διαιτητής αποδέχθηκε την υπόδειξη του βοηθού του για offside του παίκτη του ΠΑΣ. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, σε αντεπίθεση της νίκης, ο Πιτάκας ανατράπηκε από τον Τόλιο, ο διαιτητής Ιωαννίδης όμως, αντί για πέναλτι έδειξε κίτρινη στον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων για θέατρο. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι πρέπει να κερδίζει το ποδόσφαιρο μέσα από τα παιχνίδια και όχι να χάνει. Να συγχαρώ την επέρβεια του κόσμου των Ιωαννίνων, ο οποίος πάντοτε είναι ευπρεπής και κύριος, και τα χρόνια τα οποία εθήτευσα εγώ πριν από 17 χρόνια που ήμουν στην ομάδα το 89-90 και είχαμε πει τότε στην αλφαγική κατηγορία, είναι πάντα κοντά ο κόσμος. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα πρέπει να είναι στην αλφαγική κατηγορία μονίμως και ασυζητητή. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν είναι στην αλφαθνική κατηγορία. Μετά την κούραση από το παιχνίδι της Τετάρτης και μετά από μια προσπάθεια με πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες, μόνο στο δεύτερο εμίχρονο ήταν 10 ευκαιρίες και αρκετές από αυτές κλασικές για να μπορέσει η ομάδα να πάρει τους 3 πόντους. Όλα ήταν καλά εκτός από την αποτελεσματικότητα και άμα δεν κάνεις γκολ κινδυνεύσαμε και σε 2-3 φάσεις να δεχτούμε κιόλας. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, αλλά όταν χάνονται τόσες ευκαιρίες από το πρώτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου μέχρι το τελευταίο λεπτό, είμαστε άξιοι της μοίρας μας που δεν καταφέραμε να χτίσουμε το παιχνίδι, να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γιατί η ομάδα είχε διάθεση, προσπάθησε, έπαιξε στρατό ποδόσφαιρο. Δεν πανικοβλήθηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Προσπαθούσε να βρει τον τρόπο να φτάσει στο τέρμα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια για την ομάδα της Νίκης Βόλου για τον αγώνα που έδωσε. Αυτά. Είναι από μια μερίδα οπαδών
Οι αποδοκιμασίες στο πρόσωπο του Τζάνι. Το παιδί έκλαιγε, είναι 21 χρονών, δηλαδή πρέπει λίγο να τα νέα παιδιά να τα συμπαραστεκόμαστε. Από ορισμένους, πολύ λίγους. Γιατί και αυτό το παιδί έκανε το δικό του αγώνα, προσπάθησε για να κερδίσει η ομάδα μας. Κάθε τι καλό που μπορεί να συμβαίνει σε έναν αγώνα, η αιτία είναι το παρελθόν, όπως και σε κάθε τι κακό που μπορεί να συμβαίνει, πάλι η αιτία είναι στο παρελθόν, σε ό,τι έχει γίνει πριν. Εμείς μετά από δύο πολύ άσχημα αποτελέσματα, στην Προοδευτική και με τη Λάρισα, σίγουρα φαινόταν ότι θέλαμε μάλλον σήμερα να αναστρέψουμε αυτό το κλίμα κάτω από όλες τις συνθήκες και προσπαθήσαμε να τρέξουμε με αναλλαγή μπάλας να κάνουμε ένα γρήγορο γκολ για να φύγει και το άγχος.